Και φτάσαμε λοιπόν εδώ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα σενάριο που είχε αρχίσει να αχνοφαίνεται περίπου εδώ και ένα μήνα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο μια συζήτηση με τον ρεπόρτερ του Άρη που τον είχα ρωτήσει περίπου πριν κάνα μήνα. Δηλαδή τώρα αν λίγες μέρες πριν το τελικό Άρης Παναθηναϊκός ο Άρης παίζει στο κλεράκι τη με τον Πάουκ και πρέπει να του κόψει το πρωτάθλημα. Τι θα κάνει, θα παίξει με χίλια, θα παίξει με του βασικού. Φυσικά θα παίξει με χίλια. Και φυσικά θα παίξει με του βασικού. Και φυσικά φτάσαμε σε αυτό το σενάριο, στο αρης Πάουκ, όπου κρίνεται ο τίτλο. Ο Πάουκ κερδίζει και παίρνει ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα με έναν συγκλονιστικό τρόπο με τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε τέσσερα τελευταία ντέρμπι της χρονιάς. Η δεν κερδίζει και η ΑΕΚ κερδίζει τη Λαμία και παίρνει αυτή το πρωτάθλημα. Επίσης, εδώ και καιρό αχνοφαίνονταν ότι θα φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική για να μάθουμε όχι μόνο μαθηματικά, αλλά και ουσιαστικά τον πρωτάθλητή. Εδώ φτάσαμε. Σε ένα Πολύ καλύτερο ποιο να το φανταζόταν και από το περσινό πρωτάθλημα που σωστά λέγαμε ότι ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα. Α δούμε όμω τι έγινε σε αυτά τα δύο καθοριστικά μάτια. Ο Πάπου ήταν συγκεντρωμένο, ήταν ματς ο παπου χωρί αποφασισμενο χωρις ρισκα Οκ, μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό αυτό το 4-1. Εκεί, εννοώ ω σκορ υπερβολικό στη νίκη του με τον Παναθηναϊκό. Ο Πάκο ήξερε πώ να την πάρει, ήξερε πώ να διαχειριστεί μια κατάσταση τρει μέρε μετά από ένα απαιτητικό τέρμι με τον Ολυμπιακό. Ήξερε πώ να ψάξει να βρει με υπομονή αυτό το γκολ που θα του έδινε το προβάδισμα. Θα τον έκανε να αισθανθεί καλύτερα, θα ξεσήκωνε την τούμπα. Ήξερε γενικώ πώ να διαχειριστεί την κατάσταση. Όλοι αυτοί που πολλέ φορέ γκρινιάζουν για τον Λουτσέσκο έχουν μπροστά του έναν προπονητή, με το χαμηλότερο μπάτζετ από τους τέσσερις. Με διαφορά το χαμηλότερο μπάτζετ από τους τέσσερις. Προσπαθεί να πάρει το πρωτάθλημα έχοντας κάνει και μια εξαιρετική σεζόν στην Ευρώπη. Έχοντας στάσει μέχρι τα προημιτελικά στην Ευρώπη. Ο Πάκ, λοιπόν διαχειρίστηκε την κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βγάλει όση αντίδραση θα χρειάζονταν. Δεν ήταν αδιάφορος. Δεν ήταν ως ένα σημείο κακός αλλά και πάλι το έλλειμμα ψυχολογίας και το έλλειμμα σχεδίου τον οδήγησε ξανά στην κατάρρευση. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία με τον Φατίχ Τερίμ που κάθε φορά που χάνει μας λέει με έναν τρόπο θα σας τα πω αλλά αργότερα. Είναι σαν να δίνει τους ποδοσφαιριστές του. Σαν να μην θέλει να το πει τώρα γιατί τους έχει ανάγκη για τα δύο τελευταία μάτια της χρονιάς και μετά θα τους δώσει. Δεν δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνη και καλό κλίμα μέσα στην ομάδα με τέτοιου είδου και με τέτοιου είδου κουβέντε. Και αν δεν μπορέσει να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνη μέσα στην ίδια την ομάδα, δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει απολύτω τίποτα. Παθ' να ακούσει ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, κινδυνεύει να μείνει εκτό Ευρώπη. Θα κρυθεί από τα δύο τελευταία παιχνίδια τη χρονιά, αν θα παίξει του χρόνου Ευρώπη. Και αν τυχόν και δεν τα καταφέρει, θα πρόκειται μην πω καμιά βαριά κουβέντα, θα πρόκειται για 4-5 βήματα πίσω σε σχέση με τα δύο τελευταία χρόνια. Όχι ένα, όχι δύο. 4-5 βήματα πίσω. Πάμε στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Καταρχά, όλοι εσεί που από την ώρα που έλεξε το Μάτι στο Καραϊσκάκι ανακαλύψατε ότι ο Αλμέιδα φταίει για όλα, δεν είναι καλό προπονητή. Το διάβασα ακόμη και αυτό. Ντεζαβί, κανονικό, σαν πριν 30 χρόνια, λέει: Όπω ο Ραβούση σκουντούσε τον Μπάγεμιτ, έτσι και ο βοηθό, ο περσινό ήταν αυτό που έκανε τη δουλειά, και από την ώρα που έφυγε, πάει, τελειώσαμε. Προσέξτε, γιατί όλοι αυτοί που τα γράψατε και τα είπατε αυτά, την Κυριακή το βράδυ είναι πιθανό να παλιγυρίζετε δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Ή τέλο πάντων, να μην πω είναι πιθανό, γιατί δεν είναι ακριβώ αυτό ο σωστό χαρακτηρισμό, υπάρχουν πιθανότητε την Κυριακή το βράδυ να πανηγυρίζεται δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ, ανεξάρτητα από το αν θα πάρει δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα ή όχι, δεν πρέπει να κάνει την κριτική και την αυτοκριτική τη για φέτο. Όπω επίση οι υπορβολέ για τον Αλμίδα δεν αφαιρούν το δικαίωμα τη κριτική. Και αυτή η ΑΕΚ που εμφανίστηκε στο Γιώργο Καραϊσκάκη δεν είναι μια ΑΕΚ σε μια κακή βραδιά. Είναι η συνέχεια μια ΑΕΚ πολλών ε, απογευμάτων και βραδιών που ήταν πάρα πολύ κακέ. Και δεν είναι το πρόβλημα ότι ήταν κακή. Για μένα το πρόβλημα είναι περίπου, όχι πού πήγε η περσινή ΑΕΚ, αλλά πού πήγε το σχέδιο της περσινής ΑΕΚ. Πού πήγε εκείνο το σχέδιο που η ομάδα κυριαρχούσε, πίεζε ψηλά, έπνιγε τον αντίπαλο, δεν τον άφηνε να πάρει ανάσα. Διότι δηλαδή το σχέδιο στο καρεσκάκι της ΑΕΚ ήταν πίσω και η μπάλα μακριά και τρέχα λιβά τρέχα. Αυτό δεν είναι σχέδιο πρωταθλητισμού και δεν είναι και σχέδιο να κυριαρχήσεις να παίρνουν την μπάλα η αμυντικοί και να κάνουν 40 και 50 μπαλιέ για να περάσει στο σπριντ Ολιβάη Γκαρσία τα το στόπερ του Ολυμπιακού. Καλά, καλά. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Όχι, δεν είναι σχέδιο κυριαρχία και επικράτηση. Ούτε επειδή παίζει ο νεαρό Αποστολόπουλο είναι σχέδιο, είναι λογική να ποντάρει μόνο στο θα βγάλουμε τον Ελίασον δύο-τρει φορέ ένα εναντίον ενό και θα γίνει η δουλειά. Ναι, θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν είναι αυτό σχέδιο πρωταθλητισμού και δεν έχει καμία σχέση αυτό με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει η ΑΕΚ του Αλμέιδα σε πάρα πολλά παιχνίδια. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται, είναι πραγματικά μα απορεί κανεί και πρέπει να ερωτηθεί και ο Ματία Αλμέιδα τι συμβαίνει, γιατί άλλαξε άποψη, γιατί πια η ΑΕΚ στα περισσότερα derby έχει εγκαταλείψει. Αυτήν την πίεση ψηλά, αυτό το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, αυτό το πνίξιμο του αντιπάλου. Εκτιμά ότι δεν μπορεί να το κάνει πια. Έχει να κάνει με κάτι άλλο, έχει να κάνει με δική του απόφαση να αλλάξει το σχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι α, χρειαζόμαστε μια απάντηση σε αυτό. Κατά τα άλλα, η ΆΕΚ πολύ φυσιολογικά έχασε στο καραϊσκάκι από ένα Ολυμπιακό που τα κίνητρά του ήταν πολύ μικρότερα και πολύ χαμηλότερα. Που γι' αυτόν δεν ήταν όχι απλώ ματ χρονιά αλλά περίπου γιατί να πρέπει να παίξουμε για αυτό το παιχνίδι. Κι όμως το έπαιξε με φοβερή ένταση, με φοβερή διάθεση, με φοβερό πάθος και με τρόπο και λογική σαν να ήταν αυτός που αν κέρδιζε έπαιρνε το πρωτάθλημα και όχι αυτός που απλώς προσπαθούσε να τερματίσει τρίτος και όχι τέταρτος. Και βέβαια είναι ένα ζήτημα και για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ο Ματίας Αλμέιδα είπε για νευρικότητα μπορείς να διακρίνεις και πολλά άλλα πράγματα εκτός από νευρικότητα και ένα έλλειμμα αποφασιστικότητας και ένα πρόβλημα νοοτροπίας και ένα έλλειμμα θάρρους. Πολλά, πολλά. Ο Μεντιλίμπαρ μέσα σε τρει μήνε, ανεξάρτητα από το αν θα πάρει τον τελικό του Conference League με την ε, Φιωρεντίνα και ανεξάρτητα από το αν θα τερματίσει τρίτο ή τέταρτο, ναι, προφανώ θα είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό να μείνει εκτό Ευρώπη γιατί θα τερματίσει τέταρτο, γιατί δεν θα πάρει το Conference League και γιατί ο Άρη θα πάρει το κύπελο. Πρέπει να συμβούν και τα τρία αυτά για να μείνει εκτό Ευρώπη. Ένα από τα τρία να μην συμβεί θα παίξει η Ευρώπη. Προφανώ θα είναι τεράστιο πρόβλημα και επισοχήρισμα, αλλά ο Μεντιλίμπαρ σε τρει μήνε, ανεξάρτητα ξαναλέω από τα αποτελέσματα, μεταμορφώνει την ομάδα του εντυπωσιακά. Έχουμε δύο παιχνίδια στα play-off ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό με το Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Το ένα Ολυμπιακό το έχασε στο 90 στην ΟΠΑ Το άλλο το κέρδισε με 2-0 στο Καραϊσκάκι. Και στα δύο έμοιαζε και ήταν στο μεγαλύτερο μέρο των παιχνιδιών η καλύτερη ομάδα και η πιο καλά δουλεμένη από μια πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έναν προπονητή δύο ετών μαζί τη. Αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλο credit για τη δουλειά του Βάσκου τεχνικού.